πλειοψηφίας και της κυβέρνησης στην προσπάθειά της να υποστηρίξει τον νόμο που κατέθεσε, έχει οδηγήσει στην υιοθέτηση επιχειρημάτων ανιστόρητων και επικινδύνων, όπως αυτά που ακουστήκανε πριν, πως ο ναζισμός στη Γερμανία και ο Χίτλερ ανέβηκε επειδή υπήρχε η απλή αναλογική. Κατάλαβα από την απάντηση του κυρίου Ιεραπετρίτη ότι το μετάνιωσε, παρά τους υψηλούς τόνους, ήταν αρκετά αδέξιος ως προς την επιχειρηματολογία του, αλλά σας έχει οδηγήσει στο να λέτε και αστεία πράγματα. Αστεία πράγματα. Εγκαλείτε την κυβέρνησή μας, γιατί το πρώτο 7μηνο της διακυβέρνησης του 2015 δεν έφερε τον νόμο για την απλή αναλογική. Θα τον ψηφίζατε? Είναι σημαντικό αυτό να μας το πείτε. Θα το ψηφίζατε τότε και δεν το ψηφίσατε μετά το 16? Μας λέτε λοιπόν σε μια στιγμή όπου υπήρχε ένας καταιγισμός ακραίων γεγονότων, πυκνών πολιτικών γεγονότων, που ήταν άλλες προτεραιότητες, και ενώ για σας το θέμα της απλής αναλογικής το θεωρούσατε, όπως αποδεικνύεται και τώρα, κορυφαίο κατά τα ζητήματα και είναι του πολιτικού συστήματος και θεωρείτε ότι διχάζει, μας λέτε λοιπόν γιατί δεν επιλέξαμε στο εσωτερικό της χώρας το 15 το πρώτο επτάμηνο να φέρουμε ένα θέμα το οποίο θα δημιουργούσε μια επιπλέον διχαστική κατάσταση ανάμεσα στην τότε κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση. Αλλά άντε να πούμε λοιπόν εμείς ότι το φέρναμε. Ξέρετε τι θα γινόταν τώρα? Εσείς δεν θα είχατε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αυτό δεν ακούστηκε εδώ. Διότι φαντάζομαι ότι η τοποθέτηση των κομμάτων θα ήταν η ίδια με αυτή που υπήρξε το 2016. 179 ψήφους πήρε η απλή αναλογική. 179 πάνω κάτω θα έπαιρνε και το 2015. Άρα οι εκλογές του 2016 θα γινόντουσαν με το προηγούμενο εκλογικό σύστημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν ξανά θα κέρδιζε το 2015 το Σεπτέμβριο για δεύτερη φορά. Και τώρα οι εκλογές θα γινόντουσαν με απλή αναλογική. Εδώ σε θέλω. Εδώ, τι λέτε λοιπόν? Αφήστε λοιπόν τα αστεία επιχειρήματα. Επικαλείστε εδώ και το παράδειγμα της αυτοδιοίκησης. Και προσέξτε, έρχεστε με το πιο ακραίο φαινόμενο, με την πιο ακραία περίπτωση, την περίπτωση της Θεσσαλονίκης. Θέλετε το 14% να παίρνει τα 2/3 των εδρών στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και το λέτε δημοκρατία αυτό? Ή προσπάθεια να συνεχίσετε ένα δημαρχοκεντρικό μοντέλο αδιαφανές. Αδιαφανές και το υπογραμμίζω. Γιατί ο τρόπος που η αυτοδιοίκηση ιστορικά στη βάση αυτών των συνθέσεων των δημοτικών συμβουλίων, τους δημόσιους πόρους και τους αυτοδιοικητικούς πόρους, ήταν αδιαφανής. Και το ξέρετε. Αλλά αυτό θέλετε. Σας ενοχλούν λοιπόν οι πραγματικές συνενέσεις. Παρ' όλα αυτά όμως τις προηγούμενες μέρες μιλάγατε για όρκους πίστης στη συνένεση. Μας είπατε να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού. Και εδώ πέρα έρχεστε πραγματικά με μια παλαιοκομματική αντίληψη να μας γυρίσετε πίσω. Να μας γυρίσετε πίσω στις μονοκομματικές αντιλήψεις οι οποίες ταλαιπώρησαν τον τόπο και παρόλο τις ισχυρές μονοκομματικές κυβερνήσεις δεν μπορέσαμε να αποφύγουμε τη χρεοκοπία, την κοινωνική και την πολιτική αυτών των αυτοδύναμων κυβερνήσεων που επί 40 χρόνια εναλλασσόντουσαν και είχαν την ευθύνη της διαχείρισης του τόπου. Και έρχεστε εδώ πέρα υποκριτικά να μιλήσετε γενικά για την ανάγκη της συνένεσης. Νομίζω ότι έχει δίκιο ο κύριος Τασούλας, ο πρόεδρος της Βουλής, που λέει ότι τελικά η συνένεση είναι μια γλυκανάλατη επίκληση. Υπάρχει και ένα αντίστοιχο τρέιλερ κάποιας δημοσιογραφικής εκπομπής, το έχει πει στον αέρα. Φαίνεται μια υποκρισία τελικά για εσάς η συνένεση. Επιλέγετε λοιπόν απέναντι στο πραγματικό δίλημα που είναι ή κυβερνήσεις ισχυρές, σταθερές, κοινωνικής πλειοψηφίας, να μας πείτε ότι θέλετε χαλκευμένες πλειοψηφίες κοινοβουλευτικές στη βάση ενός παραμορφωτικού συστήματος. Αυτή, ξέρετε όμως, η αντίληψη, η μονοκομματική, δεν σταματάει μόνο στον τρόπο διαμόρφωσης των κοινοβουλευτικών συσχετισμών. Πηγαίνει και παραπέρα. Στη μονοκομματική αντίληψη της διαχείρισης του κράτους. Διότι η παράταξή σας, η δικιά σας, η γαλάζια παράταξη και η πράσινη παράταξη πριν το 2010 είχαν μια ιδιοκτησιακή σχέση με το κράτος. Το άρμεγαν, το χρησιμοποίησαν για να στήσουν πελατειακά δίκτυα, για να επιτυγχάνουν πολύ υψηλά ποσοστά σου τότε δικοματισμό, στο δικοματικό, συνενετικό δικοματισμό του παρελθόντος. Πρωτόγνωρο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Γιατί δεν μιλάτε λοιπόν για αυτή την παραφωνία την ελληνική του ακλόνητου και εδρεωμένου επί 40 και πλέον χρόνια δικοματισμού που οδήγησε σε αυτή την ανεπανάληπτη βαθιά οικονομική και κοινωνική κρίση το 2010. Είχαμε ισχυρές κυβερνήσεις. Δεν τα καταφέρανε.
Γιατί πράγματι το θέμα των συνεργασιών δεν είναι μόνο θέμα εκλογικού συστήματος. Είναι θέματα πραγματικών, ύπαρξης πραγματικών προγραμματικών συγκλήσεων. Και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ξέρετε, η συνένεση πρέπει να πατάει στο αντίστοιχο έδαφος πολιτικών και συναντήληψης. Εκεί υπάρχει πεδίο εφαρμογής. Καμιά συνένεση δεν μπορείτε να διεκδικήσετε όταν έρχεστε αυτές τις μέρες και ξυλώνετε μία προς μία τις κατακτήσεις των εργαζομένων. Αυτές που ανακόψαμε εμείς βγαίνοντας από το φαύλο κύκλο των μνημονίων. Δεν μπορεί να υπάρξει καμιά συνένεση στις απολύσεις που διευκολύνεται και ήδη αρπάξαν την ευκαιρία η Τράπεζα Πειραιώς ή ο ΤΕ. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία συνένεση στον παραγωνισμό της επιθεώρησης εργασίας. Εκεί λοιπόν θα υπάρχει κάθετη αντιπαράθεση μέχρι τέλους. Και πρέπει να το καταλάβετε λοιπόν. Από εκεί και έπειτα, κυρίες και κύριοι, διαρρέεται ότι έχετε συλλάβει το ευθείες σχέδιο των διπλών εκλογών. Έτσι λοιπόν υποτιμάτε την έννοια της λαϊκής ψήφου. Αυτός είναι αποθέωση ενός τακτικισμού. Μας λέτε λοιπόν ότι δεν σας ενδιαφέρει αν θα σας καταψηφίσει πλειοψηφικά ο κόσμος, αν δεν κάνει την επιλογή να στηρίξει το κόμμα σας, αλλά εσείς θα κάνετε ένα τρίκ. Ωραία αντίληψη για τη δημοκρατία, για τους θεσμούς. Εσείς υποτίθεται υπερασπιστές της δημοκρατίας. Άρα λοιπόν ας αφήσει ο κύριος Γεραπετρής τις κραυγές περί του δικαιώματος της έκφρασης που εδώ είναι κατοχυρωμένο. Εδώ είναι κατοχυρωμένο το δικαίωμα της έκφρασης. Έκανε έναν λάθος παραλληλισμό. Στα μίντια δεν είναι. Εκεί δεν υπάρχει δικαίωμα έκφρασης. Εκεί υπάρχουν οι φίλοι σας οι ολιγάρχες, οι οποίοι σας στήριξαν, σας στηρίζουν και βέβαια εσείς τους ανταποδίδετε μέσα από τους νόμους αυτό που σας παρέχουν. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε μπει στο 2020 και έχει περάσει η περίοδος του μέλητος. Θα εκπλαγείτε από την οριμότητα του ελληνικού λαού, του ταλαιπωρημένου ελληνικού λαού. Και θα βρεθείτε, αν συνεχίσετε σε αυτό το δρόμο, σε πολύ αντίξωες και δύσκολες συνθήκες. Γιατί το ψέμα τελικά έχει κοντά ποδάρια. Θα είμαστε εδώ και θα τα πούμε. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Ραγκούς Ιωάννης από το ΣΥΡΙΖΑ.